την κοπή της πρωτοχρονιάτικης του σπίτας σε μία κρίσιμη περίοδο και για τον κλάδο τους πραγματοποίησαν εχθές οι φροντιστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καβάλας. Η κοπή της πίτας των φροντιστών πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του επιμελητηρίου. Ωστόσο, στις δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Σπύρου και Τσετζή επικράτησε για άλλη μια φορά η συζήτηση για τις κινητοποιήσεις εν ώψη ασφαλιστικού και φορολογικού. Ο Σύνδεσμος Φροντιστών Εκπαιδευτικών Νομού Καβάλας κάθε χρόνο αυτόν τον μήνα διοργανώνει μια μικρή γιορτούλα για την κοπή της πίτας για το καλό του χρόνου και έχουμε και συνέλευση των μελών του νομού όπου συζητάμε τα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και διαπραγματεύεται η Ομοσπονδία μας. Σήμερα θα κάνουμε συνέλευση για την αλλαγή του καταστατικού. Θα συζητήσουμε για τις προτάσεις που θα καταθέσει η Ομοσπονδία μας για το εξεταστικό και το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα συζητήσουμε για την πρόταση την οποία προσπαθούμε να περάσουμε για τα κουπόνια ενισχυτικής εκπαίδευσης. Το ασφαλιστικό φυσικά που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και για τους φροντιστές. Και όλα τα άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο, σαν κλάδος, μετά το αγώνα που δώσαμε για την κατάργηση του ΦΠΑ και τα βασικά προβλήματα που έχουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είπα, το φορολογικό, το ασφαλιστικό. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση και οι συνελεύσεις που κάναμε στο επιμελητήριο, σαν πρόεδρος του Συλλόγου ήμουν παρόν σε όλες τις συνελεύσεις. Έχουμε καταθέσει και εμείς τις προτάσεις μας και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό στην Αθήνα. Συνεργαζόμαστε με τη ΓΕΣΕΒΕ, στην οποία ανήκουμε έτσι κι αλλιώς. Και θα συμμετέχουμε και στις 4 Φεβρουαρίου, στην απεργία που θα γίνει. Τα φροντιστήρια, όσο είναι η αγορά κλειστή, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, θα είναι και τα δικά μας φροντιστήρια κλειστά.